Λέγαμε με τον Μπάμπη τον Πυλαρινό ότι αυτό το έργο, αυτή η εικόνα του Αγγέλου της Αναστάσεως, μπορούμε να πούμε τέλος πάντων σε γενικές γραμμές ότι ίσως αποτελεί ένα ορόσημο για την προσωπική μου εικονογραφική δουλειά, επειδή διάφορα πράγματα τα οποία τα ονειρευόμουν στο παρελθόν να τα πετύχω, όπως είναι ας πούμε περισσότερη απλότητα και περισσότερη αμεσότητα της εικόνας προς τον προσκυνητή της εικόνας μέσα στο πνεύμα του σύγχρονου ανθρώπου και όχι του Βυζαντινού, σε αυτό το έργο γίνονται πραγματικότητα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, έχει απλότητα το σχέδιο, έχει απλότητα το χρώμα και δεν παρασύρεται το μάτι να κάτσει να παρατηρεί διάφορα μπιχλιμπίδια, διάφορα δευτερεύοντα στοιχεία, αλλά είναι μια ύπαρξη που συνεπέρνεται από το όραμα που βλέπει το Χριστό να ανασταίνεται. Για να το καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε ανθρώπινο σώμα, ανθρώπινα να το καταλάβουμε, πήρε και αυτή την κλίση έτσι προς τα πίσω το σώμα του, το οποίο δείχνει την έκσταση. Όταν βλέπουμε κάτι που μας συγκλονίζει, παθαίνουμε. Λοιπόν, παθαίνει κάτι. Και είναι και το στόμα του ανθρώπου που συνήθως στις αγιογραφίες είναι κλειστό το στόμα και είναι σοβαρά τα πρόσωπα. Αλλά εδώ διακονεί, υπηρετεί αυτό το ανοιχτό στόμα που αποτελεί μια καινοτομία, τον σκοπό να είναι έκφραση της εκστάσεως μπροστά στο ανίποτο και απερίγραπτο γεγονός της Αναστάσεως. Λοιπόν, από την φωτοτροπική πλευρά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ελευθερία πώς θα γίνει το φωτοστέφανος. Υπάρχει μια ελευθερία στα χρώματα, με τα μαλλιά ή πορτοκαλιά, αλλά στέκει αυτό στα χρώματα τύπου άσπρο, κίτρινο και ροζ που το περιβάλλουν. Το ένδυμα έχει αφήσει αχρωμάτιστο τον καμβά, δηλαδή εδώ που είναι το άσπρο χρώμα δεν είναι περάσαμε άσπρο χρώμα, αλλά απλά αφήσαμε τον καμβά όπως ήταν και βάλαμε μερικές σκιές κίτρινες που σε ορισμένα σημεία φέρνουν προς το πορτοκαλί. Τα φτερά δεν είναι ζωγραφισμένα με πολλή λεπτομέρεια και με ακτίνες που να λάμπουν, αλλά με πάρα πολύ απλό τρόπο, αλλά το χρώμα είναι ένα πολύ χαρούμενο χρώμα, είναι πολύ ανεξιγραφτικό χρώμα, είναι τριανταφυλλένιο, δεν ξέρω πώς να το ονομάσουμε, είναι το χρώμα του βιολετή, που έχουν οι βιολέτες, ή σε ορισμένα σημεία, ή και αυτό, και το φόντο έχει κάτι από αυτό. Φυσικά το τυρκουάζ χρώμα στα χέρια και στο πρόσωπο χρειαζόταν για να ψυχάνει λίγο τα πράγματα, γιατί υπάρχει ζέστη σε όλο το έργο. Και επίσης ένα στοιχείο που δεν είναι βυζαντινό είναι αυτό το στοιχείο της σκοτάδιας, δηλαδή το κάθε πράγμα βγαίνει και λίγο έξω από το πλαίσιο του, έξω από το περίγραμμά του, δια του αδιόρατου αυτού φωτός, που πάλι εδώ είναι ένα σβήσιμο που αφήνει να φανεί ο καμβάς. Αλλά όταν το βλέπουμε σαν έργο και δεν σκεφτόμαστε ούτε καμβά ούτε τίποτα, αλλά η ζωγραφική ίδια μας παρασέρνει, είναι σαν τα πάντα να φωσφορίζουν, να έχει έτσι κάποια φωσφορική ας πούμε φωτάβια. Νομίζω ότι επί πολλές γενναίες, επί πολλούς αιώνες, η εκκλησιαστική ζωγραφική ήταν συμπαγής και έπρεπε να είναι έτσι, ή τέλος πάντων οι άνθρωποι έτσι εκφραστήκαν. Και το σεβόμαστε και μας δώσανε για να θεμέλια για να πατήσουμε και να χτίσουμε πάνω εκεί τη σύγχρονη αγιογραφία. Αλλά πρέπει να μας ενδιαφέρει τώρα τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, πώς αντιμετωπίζουν μια βυζαντινή εικόνα και πώς μια ζωγραφική που έχει το φως, τη χαρά, το χρώμα, σαν γλώσσα ζωγραφική για να μεταφέρει στον προσκυνητή το μήνυμα της χαράς της Αναστάσεως του Χριστού. Αν το μελετήσουμε αυτό, δηλαδή τη διαφορά δύο πολιτισμών, θα δούμε ότι ο παλιός πολιτισμός έχει τη σοβαρότητα και εκφράζει το δόγμα. Αλλά αυτά τα χρώματα μιλάνε στα παιδιά χωρίς να χρειαστεί μια ειδική επεξεργασία, γιατί και οι Βυζαντινοί και οι Ρώσοι Ορθόδοξοι στις ημέρες μας
η Ρώσικη διασπορά ή οι Έλληνες που έχουν πέσει εκεί, αναγκάζουν τον Αμερικάνο ή τον Γάλλο να γίνει Βυζαντινός, να μάθει το Βυζαντινό τυπικό ή οι Ρώσοι να το κάνουν Ρώσο. Και αφού μάθει τη ρωσική μουσική, τη ρωσική ζωγραφική κτλ., τότε να γίνει χριστιανός. Δεν μπορούμε όμως και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτό. Δηλαδή η Εκκλησία δεν θα χάσει τις γέφυρες με τον σύγχρονο άνθρωπο ή με τον μελλοντικό άνθρωπο, και γι' αυτό πρέπει να είναι η αγιογραφία εκπεφρασμένη με μια γλώσσα που να απευθύνεται και στο συναίσθημα. Οι Βυζαντινοί είχαν την ασκητική που έλεγε, ας πούμε, το συναίσθημα είναι κάτι πολύ φευγαλαίο. Μην βασίζεσαι στο συναίσθημα. Σήμερα είσαι χαρούμενος, αύριο μπορεί να είσαι λυπημένος. Όμως ο σημερινός άνθρωπος, επειδή είναι πάρα πολύ πεζή η ζωή του, έχει πάρα πολύ ρουτίνα και επίσης γύρω του βλέπει πολύ θανατήλα, πρέπει να τον ανεβάσουμε και με κάποιο συναίσθημα που να φέρνει προς το αναστάσιμο ήθος. Εδώ θεολογικά πρέπει να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα. Δεν κάνει το συναίσθημα το αναστάσιμο ήθος. Η ανάσταση είναι που προκαλεί συναισθήματα. Συνέστημα χαράς μπορεί να έχουν πολλοί άνθρωποι. Χαρές υπάρχουν πολλών ειδών. Ειρήνες υπάρχουν πολλών ειδών που είναι και αμαρτωλές πολλές φορές και που, εν πάση περιπτώσει, η χαρά, η αμαρτωλή φέρνει μια κάποια έτσι φαινομενική χαρά να αφήνει ένα κατά κάθε πίκρας. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει ο αγιογράφος να ξεκινάει από τον Χριστό, τον πραγματικό, τον ένα και μόνο Χριστό που είναι ο αυτός εις αιώνας. Τον Σταυροθέντα και Αναστάντα, τον Σαρκοθέντα, Σταυροθέντα και Αναστάντα, και αφού φτάσει στην Ανάσταση, να βρει έναν τρόπο για την αδυναμία των ανθρώπων, γιατί όλα στην Εκκλησία γίνονται χάρη της αδυναμίας του ανθρώπου, να τον ανεβάσει, να τον πάει από το χέρι και να τον οδηγήσει προς τον Χριστό, έναν άνθρωπο αδύναμο, αμαρτωλό και πολύ κολλημένο, ας πούμε, στην ύλη. Λοιπόν, το συνήθιμο εδώ είναι αποτέλεσμα της Αναστάσεως. Δεν είναι ότι η Ανάσταση είναι συνέστημα. Η Ανάσταση είναι η πιο θετική επιστήμη από όλες τις θετικές. Δηλαδή, όπως λέγαμε ότι η φυσική, ας πούμε, είναι θετική επιστήμη, έτσι οι Άγιοι, ο πατήρ Πορφύριος, ας πούμε, αυτά που έχει ζήσει είναι θετικά. Δεν είναι ούτε φαντασίες, ούτε αέρας. Έτσι, λοιπόν, ξεκινάμε από την πραγματικότητα της Αναστάσεως και η Ανάσταση, όταν τη ζήσεις, δεν μπορεί παρά να σου βγάλει μία χαρά. Σου βγάλει και αίσθημα. Αυτό το αίσθημα που έχει ως πηγή του την Ανάσταση, δηλαδή μια οντολογία, μια πραγματικότητα, προσπαθούμε να δώσουμε εδώ. Και δεν υπάρχει καμία γραμμή και κανένα περίγραμμα. Δηλαδή, είναι και μια τέχνη η οποία συνομιλεί με τη σύγχρονη τέχνη. Εγώ προσωπικά πρέπει να ομολογήσω ευχαριστίες και προς τον ζωγράφο Αλέκο Φασιανό, τον πολύ μεγάλο ζωγράφο, διότι πάντα μου έλεγε απλότητα, πιο πολύ απλότητα. Όμως αυτό δεν ήταν μόνο μια δική του ιδέα, που είναι πάρα πολύ σωστή και με βοήθησε πολύ με το κύρος του, ας πούμε, όταν τα έλεγε. Μου ξεκαθάρισε μέσα μου πολλά πράγματα. Αλλά και εγώ, με τις μικρές μου δυνάμεις, ας πούμε, από νέος, καταλάβαινα ότι πρέπει κάποτε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου η εικόνα να μιλάει για το χρωμάτιο, να το αφήνει να έρχονται έτσι προς εμάς, προς τον προσκυνητή και να το ανοίγουν την καρδία. Τελειώσαμε.